Ακούσατε τον κύριο Μάρκου τις δηλώσεις εδώ χθες στον Sky. Τα ακούω και τα παρακολουθώ όλα. Πώς σας φάνηκαν και τις δηλώσεις του κυρίου Μάρκου. Συμφωνείτε? Και τις δηλώσεις του κυρίου Βορύδη. Και κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μείζον ζήτημα και απειλή για τη δημοκρατία. Για αυτά τα οποία λέει ο κύριος Βορύδης. Και οφείλω να σας αναγνωρίσω. Σε τι διαφωνείτε με τον κύριο Βορύδη? Σε τι δεν και διαφωνώ? Είναι ΕΠΕΝ. Σε τι δεν Όχι, γράφει αυγή σήμερα για ΕΠΕΝ. Καλά, ο κύριος Βορύδης, ένα λεπτό. Ο κύριος Βορύδης, ξέρουμε, ήταν γραμματέας της ΕΠΕΝ. Διαδέχτηκε τον κύριο Μιχαλολιάκο. Το ψήφισε ο λαός 50 φορές. Ήταν σε οργάνωση νοσταλγών της Χούντας κτλ. Στη συνέχεια και λίγες ώρες πριν εκλεγεί βουλευτής ο κύριος Βορύδης, ενώ άλλοι δίνουμε μάχες για τη δημοκρατία στη ζωή μας, χωρίς να φανταστούμε ποτέ ότι θα εκλεγούμε βουλευτές ή οτιδήποτε άλλο, συνειδητοποιεί τα καλά του κοινοβουλευτισμού ο κύριος Βορύδης. Mm-hmm. Και έρχεται παραμονές Πολυτεχνείου. Ναι. Να μας λέει ότι όπου παιδιά, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν προχωράνε, θα λύνονται με το ξύλο. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Τώρα θα λύνονται με το ξύλο τα πράγματα. Είπε τι προβλέπει ο νόμος. Μα τώρα κάνετε μια μετάφραση που είναι εμπριστική. Δεν είπε ο Βορύδης, θα λύνονται με το ξύλο τα πράγματα. Κύριε οικονόμου. Με συγχωρείτε, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό που επιτρέπετε. Θα το διορθώσετε αυτό. Δεν είπε αυτό. Ο ρόλο του ερμηνευτή του κύριου Βορύδη. Δεν σα πάει. Δεν σα πάει. Ούτε ο ρόλο του Βορύδη είναι ενήλικο. Γιατί κάνετε διαστρέβλο των δηλώσεων του Βορύδη. Α βγει να μου απαντήσει. Έχει Twitter. Δεν είπε Facebook, με το ξύλο τα πράγματα. Υπάρχουν κανάλια. Το είπε αυτό. Τι είπε? Ότι το ξύλο, θα το πω λέει ευγενικά, το ξύλο λέει είναι στοιχείο αναγκαστικό. Αυτό δεν είπε ότι είναι στοιχείο αναγκαστικότητας. Δηλαδή τη δημοκρατία και το κοινοβουλευτικό. Διαγωνισμός από την